Λίδης ή η Φρόσο Κυριακού, λέει ότι είναι μια αναπαραγωγή που αφορά μόνο τα τηλεοπτικά μέσα και πως έχει απαντηθεί τόσο από την Τροχέα αλλά και από τις αρμόδιες αρχές που επιλήφθηκαν τη σύγκρουση. Λέει πολλά στο πρώτο μέρος. Λέει, αναφέρεται στα γενετικά υλικά που βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, που βρέθηκαν γενετικά υλικά του Παντελή Παντελίδη, που βρέθηκαν τις Φρόσος, γιατί βρέθηκαν, πώς βρέθηκαν εκεί, αλλά και για τους αυτόπτες μάρτυρες. Εγώ πάντως, Γιώτα μου, το λέω, σήμερα θέλω να θέσω πάρα πολλά ερωτήματα, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχω ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλά. Κύριε Κολέτη, ας πούμε σήμερα, για την υπόθεση Παντελίδη, διάβασα σε ένα site, είχαν τοποθετήσει κοριού στα λουλούδια και έστελναν την Αρναούτη στο νοσοκομείο. Κάθε μέρα λοιπόν κάτι νέο έρχεται στη δημοσιότητα, οπότε κάποια από αυτά τα αναπαράγουμε και άλλα τα αφήνουμε στην άκρη, στο αρχείο όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς, γιατί κάποια στιγμή πολλές φορές έχουμε αφήσει πράγματα στο αρχείο και λίγο αργότερα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Ποια ήταν λοιπόν η δική σας πρώτη επαφή με τη Μίνα και τι είπατε? Καταρχήν αποφάσισα να έρθω στην εκπομπή σας και να είναι ζωντανό, διότι δεν θα ήθελα να με κατηγορήσουν ότι κάνουμε μια στημένη συνέντευξη με μοντάζ κτλ. Οπότε όλες οι ερωτήσεις είναι ελεύθερες. Το τι θα απαντηθεί βέβαια εξαρτάται από πολλά πράγματα, διότι είναι και η δικογραφία η οποία είναι σε μια εξέλιξη. Η Μίνα, όπως γνωρίζετε, ήταν 41 ή 42 ημέρες στη μονάδα αντατικής θεραπείας. 42 αυτές μέρες, αν εξαιρέσεις τις 3-4 πρώτες μέρες τις οποίες δεν είχαμε μπει στην υπόθεση, την μπήκαμε μετά από 3-4 ημέρες σαν δικηγορικό γραφείο, όλες τις ημέρες αυτές, τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου, και αυτή είναι δικηγόρος, ήμασταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και προσπαθούσαμε να μάθουμε από τους γιατρούς αν η Μίνα θα ζήσει, αν η Μίνα θα επανέλθει κτλ. Όταν, εν πάση περιπτώσει, μετά από 40 τόσες μέρες βγήκε και πήγε στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, είχα αυτή την αγωνία να τη δω πια. Να δω ποιο είναι αυτό το κορίτσι που το έλειπα στις φωτογραφίες. Να δω αν θα μπορώ να της μιλήσω. Αλλά έπρεπε να βρω και έναν τρόπο να σπάσω λίγο τον πάγο. Διότι για μένα ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το έβλεπα, εκείνη ξυπνώντας μέσα από έναν λίθαργο και από φάρμακα και από βαρύς τραυματισμούς, έπρεπε να ξέρει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Οπότε με βλέπει, της είπε η μητέρα της ότι θα έρθει ο δικηγόρος κτλ. Δεν μπορούσε να μιλήσει και πολύ καλά γιατί είχε και τριαχιοστομία. Και της λέω, πρώτη φορά με έχουν στήσει 45 μέρες, κοπέλα 45 μέρες σε ραντεβού. Τελικά, και μου λέει η Μίνα, τελικά ήρθα, μου λέει, στο ραντεβού. Αυτό. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Και ήταν μια και επαφή γεμάτη συγκίνηση, θα έλεγα. Να πω το εξής, ότι εμείς τουλάχιστον την περσινή σεζόν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε την πρώτη συνέντευξη της μαμάς της Μίνας και εκεί για πρώτη φορά συνειδητοποιήσαμε αυτό που λέμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο για τον κύκλο της ζωής. Ένα κορίτσι, ναι, με τον μπαμπά της. Εκεί πραγματικά συγκλονιστήκαμε όλοι. Σας κοιτάω στα μάτια και σας το λέω αυτό. Γιατί βλέπαμε ότι στη ζωή υπάρχει ένα δεδικασμένο, έτσι το έχω εγώ, δηλαδή μια προγερνέστερη φάση στη ζωή μας που μας οδηγεί σε ένα μετά πολύ δύσκολο και θα σας πω. Το έχω πει και υπάρχει και δημόσια αυτό, δηλαδή αν ανατρέξω στην περσινή σεζόν είχα πει ότι δεν θα επιτρέψει ο πατέρας της που είναι εκεί ψηλά να φύγει και αυτό το κορίτσι θα ζήσει. Πράγματι, ο πατέρα της, αν δεν κάνω λάθος, τον έχασε σε ηλικία 11 χρονών. 11 χρονών, από τον ίδιο λόγο. Από τον ίδιο λόγο, ναι. Τον ίδιο λόγο, σε τροχαίο ατύχημα και αντιλαμβάνεστε ότι και αυτός ήταν ένας λόγος που φορούσε τη ζώνη ασφαλείας στο τέλος. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, δηλαδή να το αγιοποιήσουμε και να πούμε ότι πάντα φόραγε ζώνη ασφαλείας. Στο 99% φόραγε. Πώς σας επέλεξε εσάς για δικηγόρο? Εμάς μας συνέστησαν πελάτες άλλοι από το γραφείο. Στη Μανούλα. Εμείς ξέρουμε, ναι, η μητέρα, εμείς ξέρουμε, ασχολούμαστε 25 χρόνια με το τροχαίο ατύχημα. Οπότε από μέσω από άλλων πελάτες τον οποίο είχα στο γραφείο μας συνέστησαν στην κυρία Αρναούτη από εκεί. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Γιώτα μου. Να πάρουμε από την αρχή, να δούμε τι λέει ο κύριος Χρήστος Άσπρος. Για να μπορέσουμε να τα βάλουμε και τα δύο κομμάτια και να δούμε σιγά σιγά το παζλ. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Άσπρος, ο δικηγόρος της Φρόσος, στο πρώτο μέρος, γιατί μετά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι εξίσου σοβαρό που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις. Τις αποζημιώσεις και όλα τα παιχνίδια που ενδεχομένως μπορεί να παιχτούν σε αυτό το κομμάτι. Να το δούμε.
Ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης, η Φρόσο Κυριακού τοποθετείται μέσω των δικηγόρων της. Ένα χρόνο τώρα, όπως έχετε δει, η Φρόσο απέχει από όλη αυτή τη διαδικασία, από όλες αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές, τις συνεντεύξεις και όλο το show που έχει στηθεί γύρω από, αυτό το τραγικό γεγονός. Με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ίδιας και την προστασία της οικογένειάς της. Μοναδικός στόχος έτσι κι αλλιώς είναι να μπορέσει να επανέλθει στην κατάσταση που είχε πριν από το ατύχημα. Η 22χρονη κοπέλα είχε δηλώσει από την πρώτη κιόλας κατάθεσή της στους αστυνομικούς ότι ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Ωστόσο, το ερώτημα αν οδηγούσε ο δημοφιλής τραγουδιστής ή η Φρόσο Κυριακού αναπαράγεται συνεχώς. Το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο έχει απαντηθεί αρχικά από την ίδια την τροχέα αλλά και από όλα τα όργανα τα οποία έχουν επιληφθεί της επίδικης σύγκρουσης. Είναι δεδομένο για το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Δυστυχώς η αναπαραγωγή για το ποιος οδηγούσε ή όχι το αυτοκίνητο αφορά αποκλειστικά και μόνο τα τηλεοπτικά μέσα και από αυτά που έχετε δει απέχουμε συνειδητά. Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκθεση της υποδιεύθυνσης βιολογικών και βιοχημικών εξετάσεων και αναλύσεων της ελληνικής αστυνομίας, DNA του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε στο τιμόνι του αυτοκινήτου, στο προσκέφαλο του οδηγού και στο εσωτερικό της πόρτας του οδηγού. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, γενετικό υλικό του Παντελή Παντελίδη βρέθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού, δεξιά και προς το πλάι και στο σπασμένο τζάμι παραθύρου του συνοδηγού. Κοιτάξτε να δείτε, αρχικά να σας αναφέρω ότι σε κανένα σημείο δεν αμφισβητούμε την έκθεση των εργαστηρίων της αστυνομίας. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει βγάλει κάποιο πόρισμα, έχει κάνει λήψη γενετικού υλικού και έχει βγάλει κάποια αποτελέσματα τα οποία δεν αμφισβητούνται σε κανένα σημείο από τη δικιά μας πλευρά. Όντως έχει βρεθεί DNA στην πλευρά του συνοδηγού, του οδηγού του αυτοκινήτου. Το DNA που έχει βρεθεί, υπάρχουν αποτυπώματα πάνω στο τζάμι του συνοδηγού το οποίο έσπασε και τα θράψματα πέσανε προς το κάθισμα του οδηγού και όντως πάνω στο κάθισμα του οδηγού. Αυτό έτσι κι αλλιώς δικαιολογείται από τη θέση που είχε ο οδηγός του αυτοκινήτου μετά το ατύχημα, που όπως έχουν πει και διασώστες, η θέση του ήταν με τα πόδια αριστερά προς την πλευρά του οδηγού και το κεφάλι του γυρισμένο προς την πλευρά του συνοδηγού. Άρα λογικό είναι να υπάρχουν αποτυπώματα του οδηγού και στο κάθισμα του συνοδηγού. Ερωτήματα όμως γεννά το γενετικό υλικό της 22χρονης που εντοπίστηκε στο πλαϊνό κολονάκι της πόρτας του οδηγού. Πράγματι έχει βρεθεί γενετικό υλικό της Φρόσος στην μεσαία κολόνα του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού. Πρόκειται για ένα μικρό αποτύπωμα αίματος, το οποίο προφανώς έχει μείνει εκεί κατά τον απεγκλωβισμό της, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, η Φρόσο απεγκλωβίστηκε από την πλευρά του οδηγού, καθώς η πλευρά του συνοδηγού ήταν καταπλακωμένη από το ίδιο αυτοκίνητο. Η μοναδική έξοδος του αυτοκίνητου ήταν από εκεί. Άρα είναι αποκλειστικά λόγω του απεγκλωβισμού της. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι απεγκλωβίστηκε από την πλευρά του οδηγού. Προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χτυπήσει και έχει αίματα πάνω, τον αφήσει κάποια αποτυπώματα και σε εκείνο το σημείο. Άλλωστε είναι το μοναδικό σημείο στο οποίο βρίσκεται αποτύπωμα από αίμα της Φρόσος. Δεν έχει βρεθεί αίμα της ούτε στο κάθισμα, ούτε στο τιμόνι, ούτε σε κανένα άλλο σημείο της πλευράς του οδηγού. Επιπλέον, ακούστηκαν πολλά και για ένα γενετικό υλικό που βρέθηκε στο τιμόνι του οδηγού και το οποίο φαίνεται να προσομοιάζει στο γενετικό υλικό της Φρόσος. Από τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία μας έχουν δοθεί από την πρώτη στιγμή και τα οποία συμπεριλαμβάνονται μες στη δικογραφία, δεν προκύπτει σε κανένα σημείο των επισήμων εγγράφων της αστυνομίας ότι έχει βρεθεί γενετικό υλικό της Φρόσος στο τιμόνι. Τώρα για κάποια δημοσίευματα σχετικά με γενετικό υλικό που δήθεν βρέθηκε στο τιμόνι της Φρόσος, δεν γνωρίζω να σας απαντήσω κάτι για αυτά. Δεν υπάρχει κάποια έκθεση που να έχει βρεθεί στα χέρια μου. Εγώ απαντώ καθαρά και μόνο από τα έγγραφα που έχω στα χέρια μου μέσω της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία είναι ξεκάθαρα, δεν αναφέρουν τίποτα σχετικό. Βεβαίως, έχει δει το φως της δημοσιότητας μια έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου, ενός γενετιστή που διόρισε η οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, που αναφέρεται στο συγκεκριμένο γενετικό υλικό της Φρόσος, στο τιμόνι. Ότι υπάρχει γενετικό υλικό που όντως προσομοιάζει στο γενετικό υλικό της Φρόσος. Κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι υπάρχει μια ιδιωτική έκθεση παραγνωμοσύνης είναι πιθανόν. Αυτή την έκθεση δεν την γνωρίζω εγώ, δεν την έχω λάβει ποτέ στα χέρια μου, δεν την έχω διαβάσει, δεν την έχω δει. Και όπως σας είπα, εμείς εμένουμε και σχολιάζουμε ή μάλλον εμένουμε και ασχολούμαστε με τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης των Εγκληματολογικών Ερευνών.
Τα υπόλοιπα ιδιωτικά έγγραφα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν μας αφορούν. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα έτσι κι αλλιώς από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αν και οι καταθέσεις των δύο κοριτσιών που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ συγκλίνουν, δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο και με όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης. Όλες οι καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία, όλες αξιολογούνται. Βαρύνουσα σημασία προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, δηλαδή των ανθρώπων που πήγαν την πρώτη στιγμή στον τόπο του ατυχήματος, των πυροσβεστών, των ανθρώπων του ΕΚΑΒ που απεγκλώβησαν τα άτομα μέσα από το αυτοκίνητο και οι οποίες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Όλες οι υπόλοιπες καταθέσεις θα αξιολογηθούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά για κάποιες καταθέσεις κάποιες κυρίες μέσα από το νοσοκομείο ή κάποιων ανθρώπων που βρισκόντουσαν μέσα σε αυτή τη λέσχη και έχουν δώσει καταθέσεις στην αστυνομία και αυτές θα αξιολογηθούν. Απλά σας αναφέρω ότι εγώ ουδέποτε βρέθηκα στο νοσοκομείο και επισκέφτηκα τη Φρόσο. Τη Φρόσο την είδα μόλις βγήκε από το νοσοκομείο και μετά. Δεν είχαμε καμία επαφή για να μπορέσουμε να συνοηθούμε για κάτι. Και από εκεί και πέρα, οι καταθέσεις των μαρτύρων μέσα από τη λέσχη είναι μεταξύ τους αντιφατικές έτσι κι αλλιώς. Αν τις δει κανείς, λένε άλλα πράγματα ο ένας, άλλα πράγματα ο άλλος. Γιώτα μου, αυτό ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Έχουμε και επόμενο, αλλά να τα βάζουμε σιγά σιγά στην κουβέντα, γιατί σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, όσοι μπήκατε τώρα εδώ στη δική μας εκπομπή, ότι σήμερα ακούμε τη φωνή τόσο της Φρόσος όσο και της Μίνας μέσα από τα επίσημα χείλη των δικηγόρων τους μετά από ένα χρόνο σιωπής. Ζήνα, η Φρόσο Κυριακού, 22χρονη κοπέλα, είναι γεγονός. Δεν το λέμε εμείς ότι από την πρώτη κιόλας της κατάθεση είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης. Όμως, όλο αυτό τον καιρό, όπως είπαμε, το βασικό ερώτημα το οποίο αναπαράγεται από όλα τα τηλεοπτικά μισό λεπτάκι, μέσα. Έχω 5 πραγματογνώμονες της οικογένειας, οι οποίοι έχουν καταθέσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και το βασικό ερώτημα, λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταθέσει, είναι ποιος οδηγούσε, ποιος καθόταν στη θέση του οδηγού, με βάση και τα γενετικά υλικά που έχουν βρεθεί μέσα στο τζιπ, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν αυτά. Δηλαδή, ποιες ήταν οι συνθήκες μετά το τροχαίο. Να πούμε τα βασικά σημεία της πρώτης συνέντευξης του κυρίου Άσπρου, ναι, για να ακούσουμε μετά και τον κύριο Κολέτη. Αυτό λοιπόν, και θέλουμε να ακούσουμε και εσάς κύριε Κολέτη, γιατί ο κύριος Άσπρος λέει, ήταν πολύ συγκεκριμένος, ότι η τροχέα έχει απαντήσει στο ποιος οδηγούσε. Και αυτό προκύπτει και από τις αρχές που επιλήφθηκαν της επίδικης της σύγκρουσης, τι ακριβώς συνέβη, πώς βρέθηκαν τα γενετικά υλικά. Λοιπόν, καταρχήν, από τα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, η τροχέα στο πρώτο έγγραφο που ονομάζεται Δελτίο Τροχαίου Ατυχήματος στις προανακρίσεις ήταν από την πρώτη στιγμή πεντακάθαρη και έγραφε ότι ο οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και έχει βγει στη δημοσιότητα από τότε και ισχύει. Το δεύτερο, σε σχέση με το ποιος είναι ο οδηγός, πάλι από τα έγγραφα της τροχέας, προκύπτει από το διαβιβαστικό που κάνανε προς την υπηρεσία, την αντιδικαστική υπηρεσία για την νεκροψία νεκροτομή. Εκεί λοιπόν του άτυχου τραγουδιστή. Εκεί λοιπόν πάλι τον ονομάζουν ως οδηγό. Το τρίτο έχει σχέση με το DNA. Πράγματι το DNA, έτσι όπως έχει δημοσιευθεί και έχει δημοσιευθεί, εάν το συνδυάσεις με το μηχανισμό της συγκρούσεως, πώς έγινε δηλαδή αυτή η σύγκρουση, καταλήγεις πράγματι, δεν μπορείς να καταλήξεις συμπέρασμα ότι ο οδηγός ήταν η Φρόσο Κυριάκου, διότι το DNA το οποίο έχει βγει, και μου έκανε εντύπωση πως σε άλλη εκπομπή θεωρήθηκε ότι υπάρχει πρόσθετη έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία δεν υπάρχει. Εννοείται στο έψιλον. Λοιπόν, είναι ένα πολύ κρατικό ακριβώς. Είναι ένα πολύ σαφές κρατικό έγγραφο το οποίο προκύπτει αυτά που είπε ο κ. Άσπρος. Δηλαδή ότι πράγματι τόσο στο τιμόνι, όσο και στη θέση του οδηγού, όσο και στην πόρτα του οδηγού, στο εσωτερικό της μέρους, υπήρχαν γενετικά υλικά τα οποία ανήκαν στον θανόντα. Εντάξει, και βεβαίως, το κυριότερο απ' όλα όμως, το οποίο δεν έχει βγει, είναι το εξής, ότι από τη σάρωση η οποία έχει γίνει στο προσκεφάλι του καθίσματος του οδηγού, και όταν λέμε σάρωση εννοούμε όλο το προσκεφάλι, δείχνουμε και τα ντοκουμέντα που μας εκεί λοιπόν βρέθηκε γενετικό υλικό από τον θανάτο. Εάν λοιπόν η Φρόσο και η κυρία Κυριακού οδηγούσε, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κουμπούσε το κεφάλι της στο προσκεφάλι, δεν θα είχε του οδηγού, δεν θα είχε
εκεί να αποτεθεί δείγμα γενετικού υλικού. Βεβαίως βρέθηκε και το δείγμα γενετικό υλικό και αίμα από στη θέση του συνοδηγού, αλλά αν αυτό το συνδυάσεις με το πώς έχει γίνει σύγκρουση, με τις καταθέσεις των μαρτύρων, των πυροσβεστών, των εκαπητών, για το πού βρέθηκε ο άτυχος τραγουδιστής, με τα πόδια στη θέση του οδηγού και σε πρινή θέση προς τη θέση με το κεφάλι στη θέση του συνοδηγού, είναι πολύ φανερό ότι θα υπήρχε και αίμα στη θέση του συνοδηγού. Πάντως, κύριε Πουμένος, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Και σας διακόπτω. Όχι, αλίμονο, κουβέντα κάνουμε. Βλέποντας έτσι, ως ουδέτερος εγώ παρατηρητής, αυτά που έχει πει η άλλη πλευρά και βάσει μιας έρευνας που έχουν κάνει κάποιοι πραγματογνώμονες, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις, λένε κάποια πράγματα. Λένε, ας πούμε, ότι βρέθηκε και μάλιστα είχα δει και κάποιες φωτογραφίες που έδειχνε ο κύριος Λικούδης στον Αντώνη τον Ρόιτερ στην αυτοψία την προηγούμενη εβδομάδα, που του έδειχνε φωτογραφία και του έλεγε: εδώ βρέθηκε ο Παντελής Παντελίδης που ήταν χτυπημένος στη θέση του συνοδηγού τη στιγμή που άνοιξε ο πλευρικός αερόσακος. Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν εσείς λαμβάνετε υπόψη σας αυτή την έρευνα που έχουν κάνει οι πραγματογνώμονες και αν συμμερίζεστε σε αυτό που είπε ο κ. Λικούδης στην εκπομπή εκείνη. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Εμείς δεν έχουμε λάβει γνώση καμίας έκθεσης